Παγώνουν τα πρόστιμα για το ακτιματολόγιο με διάταξη που περιέχεται σε τροπολογία που παρουσίασε στη Βουλή ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτής Άρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Τήλιος. Ειδικότερα, η διάταξη αφορά όσους δεν είχαν κάνει εγκαίρως δήλωση στην κτηματογράφηση και με βάση τον ισχύοντα νόμο από τον Ιούνιο του 2021 θα ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσουν σχετικό πρόστιμο. Πλέον, με την τροπολογία που ψηφίστηκε από τη Βουλή, παρατείνεται η προθεσμία εντός της οποίας οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις χωρίς πρόστιμο έως το τέλος του 2022. Στην ομιλία του, ο κύριος Τήλιος μεταξύ άλλων επεσήμανε με το άρθρο 1 της τροπολογίας δίνεται η δυνατότητα παράτασης για ένα χρόνο ορισμένων συμβάσεων μίσθωσης έργου. Είναι οι συμβάσεις των μηχανικών οι οποίοι επιβλέπουν το κτηματολόγιο 16. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηματογράφησης που υπάρχει σε εξέλιξη στη χώρα. Σε σχέση με τα άρθρα 2 και 4 της τροπολογίας αντιμετωπίζονται ανάγκες οι οποίες έχουν να κάνουν με τη στελέχωση των κτηματολογικών γραφείων ανά τη χώρα. Έχουμε μία μετάβαση στο κτηματολόγιο όπου τα 395 υποθηκοφυλακία της χώρας μετατρέπονται σε 75 υποκαταστήματα κτηματολογικών γραφείων και σε 17 κτηματολογικά γραφεία. Αυτή λοιπόν η μετάβαση απαιτεί να γίνουν και ορισμένες αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές αφορούν κυρίως τη δυνατότητα να μπορεί ο φορέας στο κτηματολόγιο να μετακινήσει το προσωπικό του από την κεντρική υπηρεσία προς την περιφέρεια ή από μία περιφέρεια, από ένα περιφερειακό γραφείο σε κάποιο άλλο περιφερειακό γραφείο. Δίνεται παράλληλα η δυνατότητα στο ελληνικό κτηματολόγιο να παρατείνει την προθεσμία εντός της οποίας οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις χωρίς πρόστιμο. Με άλλο άρθρο δίνεται η δυνατότητα στην αρχή πιστοποίησης του ελληνικού δημοσίου. Οι ψηφιακές υπογραφές πλέον θα μπορούν να εκδοθούν και για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και για ιδιωτικούς φορείς και να ρυθμίζεται ο χρόνος στον οποίο λειτουργεί η συγκεκριμένη αρχή σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον ο οργανισμός θα είναι σε λειτουργία όλο το 24ωρο. Πρόκειται για την τροπολογία 928 κάθετο 6, η οποία κατατέθηκε στις 11 έκτου του 2021. Η τροπολογία είναι του Υπουργείου μας, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχει 6 άρθρα συνολικά και ο επίγον χαρακτήρας της τροπολογίας είναι ότι αφορά διατάξεις που θα έπρεπε μέσα στον μήνα Ιούνιο να έχουν ολοκληρωθεί ή να έχουν ληφθεί ορισμένες αποφάσεις. Πιο συγκεκριμένα και πιο αναλυτικά, σε σχέση με το άρθρο 1 της τροπολογίας, δίνεται η δυνατότητα παράτασης για ένα χρόνο ορισμένων συμβάσεων μίσθωσης έργου. Είναι οι συμβάσεις των μηχανικών οι οποίοι επιβλέπουν το κτήμα 16. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηματογράφησης που υπάρχει σε εξέλιξη στη χώρα. Προσελήφθηκαν με σύμβαση έργου με βάση το άρθρο 37 παράγραφος 3 του νόμου 4512 του 2018, όπου κάνει επίκληση στο άρθρο 162 του νόμου 4483 του 2017, που με απλά λόγια τα συγκεκριμένα άρθρα προβλέπαν το εξής, ότι οι συμβάσεις μπορεί να έχουν τριετή διάρκεια με παράταση έναν ακόμα χρόνο, άρα να γίνουν τετραετή διάρκεια. Λοιπόν, με το άρθρο 1 δίνουμε τη δυνατότητα όσες συμβάσεις λήγουν μέχρι 31 Δεκάτου του 2021, το τρέχον έτος, να παραταθούν για έναν ακόμα χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρωθεί ομαλά η κτηματογράφηση του κτήμα 16 και έμπειρα στελέχη που ήδη επιβλέπουν αυτές τις μελέτες, θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους και έτσι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Σε σχέση με τα άρθρα 2 και 4 της τροπολογίας αντιμετωπίζονται ανάγκες οι οποίες έχουν να κάνουν με την στελέχωση των κτηματολογικών γραφείων ανά τη χώρα. Έχουμε μία μετάβαση στο κτηματολόγιο όπου τα 395 υποθηκοφυλακία της χώρας μετατρέπονται σε 75 υποκαταστήματα κτηματολογικών γραφείων και σε 17 κτηματολογικά γραφεία. Αυτή λοιπόν η μετάβαση απαιτεί
να γίνουν ορισμένες αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές αφορούν κυρίως τη δυνατότητα να μπορεί ο φορέας στο κτηματολόγιο να μετακινήσει το προσωπικό του από την κεντρική υπηρεσία προς την περιφέρεια ή από μια περιφέρεια, από ένα περιφερειακό γραφείο σε κάποιο άλλο περιφερειακό γραφείο, διατάξεις οι οποίες έχουν περιστασιακό χαρακτήρα καθαρά μόνο για την προετοιμασία των νέων γραφείων και για την ομαλή μετάβαση, την εκπαίδευση και την ενημέρωση των νέων υπαλλήλων στα νέα κτηματολογικά γραφεία, διότι οι υπάλληλοι προέρχονται από τα υποθηκοφυλακία έμιστα ή άμιστα της χώρας. Σε σχέση με την τροπολογία, με το άρθρο 5, δίνεται η δυνατότητα στο ελληνικό κτηματολόγιο να παρατείνει την προθεσμία εντός της οποίας οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις χωρίς πρόστιμο. Λόγω της πανδημίας τα κτηματολογικά γραφεία ήταν κλειστά μέχρι τα μέσα Μαρτίου του 2021. Δεν δινόταν λοιπόν η δυνατότητα σε πολλούς πολίτες να συλλέξουν τα απαραίτητα έγγραφα που χρειαζόταν για να κάνουν τις δηλώσεις τους κατά την κτηματογράφηση. Με την συγκεκριμένη διάταξη δεν τους επιβάλλουμε πρόστιμο εάν καταθέσουν εκπρόθεσμες δηλώσεις. Αυτές είναι οι διατάξεις, είναι ωφέλιμες και χρήσιμες για τους πολίτες, διότι θα τους δώσει τη δυνατότητα της μετάβασης στο λειτουργούν κτηματολόγιο, όπου θα μπορούν να κάνουν χρήση ψηφιακών υπηρεσιών, που θα διευκολύνει τους μηχανικούς, τους δικηγόρους, αλλά πάνω απ' όλα θα διευκολύνει τους πολίτες και πολλές υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν στα κτηματολογικά γραφεία και στα υποθηκοφυλακία αυτή τη στιγμή θα πάρουν σιγά σιγά το δρόμο τους και γρήγορα και άμεσα θα πραγματοποιούνται. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.